Έχει ξεσπάσει μια έντονη διαμάχη μεταξύ των αρχαιολόγων σε σχέση με την ανασκαφή στο Λόφο Καστά. Αυτή η διαμάχη ήδη κρατάει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, πολλούς μήνες, και θα ήθελα να ρωτήσω, φυσιολογικό δηλαδή, γιατί είναι τόσο έντονη αυτή η διαμάχη και έχει πάρει μάλιστα και διαστάσεις μηνύσεων, απειλής αμηνύσεων και διάφορων τέτοια. Όχι, κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το βασικό. Η διαμάχη δεν ξέσπασε μεταξύ των αρχαιολόγων. Η διαμάχη ξέσπασε μεταξύ της αρχαιολογικής κοινότητας και της πολιτικής ηγεσίας και ενός πρωθυπουργού που ήθελε να εκμεταλλευτεί ένα έβριμα. Εννοείται τον κύριο Σαμαρά. Εννοώ τον κύριο Σαμαρά, γιατί θέλω να θυμίσω ότι η πρώτη χρονολόγηση του μνημείου έγινε σε συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά, τότε πρωθυπουργού, πριν από ένα χρόνο, πέρσι τον Αύγουστο, στο Βήμα της Κυριακής. Εκεί πρωτοδιαβάσαμε απόδοση στο Δημοκράτη, χρονολόγηση του μνημείου κλπ. Πράγματα τα οποία είναι ανήκουστα ένας πρωθυπουργός να χρονολογεί το μνημείο πριν το χρονολογήσει καλά-καλά η ανασκαφέας. Και μετά ζήσαμε μια πρωτοφανή επικοινωνιακή διαχείριση της ανασκαφής που προσπαθούσε οπωσδήποτε να συνδεθεί με μια συγκεκριμένη πολιτική, δηλαδή να δείξει μια εθνική ανάταση πάνω στην πολιτική του μνημονίου. Λοιπόν, η πρώτη διαμάχη ήταν αυτή. Δεν ήταν διαμάχη μεταξύ αρχαιολόγων. Και ήταν και διαμάχη με τους δημοσιογράφους. Για την πολιτική εκμετάλλευση, λέτε. Ήταν για την πολιτική εκμετάλλευση, για το επικοινωνιακό τράβηγμα από τα μαλλιά της ανασκαφικής διαδικασίας, μιας επιστημονικής διαδικασίας. Και ήταν και μια διαμάχη σαφώς με δημοσιογράφους. Όχι τους δημοσιογράφους του πολιτιστικού ρεπορτάζ, και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά τους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών καναλιών που είχαν πέσει πάνω και των διάφορων εφημερίδων που είχαν πέσει πάνω και ασχολιόντουσαν από την προσωπική ζωή κάθε εργατοτεχνίτη που δουλεύει στην ανασκαφή. Μέχρι πράγματα και λεπτομέρειες για το μνημείο τα οποία δεν κατανοούσαν καν. Τα δελτία τύπου του Υπουργείου, όταν τα διάβαζαν οι δημοσιογράφοι στην τηλεόραση, δεν καταλαβαίναν καν τι έλεγαν. Λοιπόν, η πρώτη διαμάχη ήταν αυτή. Δυστυχώς, μετά όμως πήρε και προσωπικό χαρακτήρα μεταξύ της κυρίας Περιστέρη και του Σύλλογου των Ελλήνων Αρχαιολόγων. Δυστυχώς, ενώ προσπαθήσαμε πάρα πολύ, η ίδια η ανασκαφέας δεν προστάτευσε αρκετά τον εαυτό της από όλο αυτό το. Από όλο αυτό το σκηνικό τρόμου που στήθηκε γύρω από μια ανασκαφή στην πραγματικότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν ήμουν εργαζόμενη εκεί, πραγματικά θα ήμουν τρομαγμένη από το πώς γινόταν η ανασκαφή με φώτα πάνω, με πρωθυπουργούς να αγωνιούν για το μέλλον του, με εκπρόσωπο τάφου κλπ. Δυστυχώς. Επίσης, δυστυχώς, ενώ καταλάγιασε μετά αυτό, γιατί είχαμε άλλες πολιτικές εξελίξεις κλπ. Και περιμέναμε με αγωνία όλη η επιστημονική κοινότητα να υπάρξει από μέρους της ανασκαφέως μια επιστημονική ανακοίνωση που θα δίνει τα επιστημονικά δεδομένα. Εδώ είναι το βασικό πρόβλημα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει διαμάχη, ούτε προσωπική διαμάχη, ακόμα και αν έχει πάρει προσωπικά χαρακτηριστικά. Το βασικό ζητούμενο σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι η ερμηνεία του μνημείου. Γιατί η αρχαιολογία δεν είναι μια μαντική τέχνη. Mm-hmm. Ούτε είναι αυτό μου αρέσει, το άλλο δεν μου αρέσει. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος αυτή τη στιγμή. Ότι η αρχαιολογία παρουσιάζεται ως μια μαντική. Είδα στο βράδυ στον ύπνο μου. Δεν είναι αυτό. Η αρχαιολογία, όπως κάθε επιστήμη, ερμηνεύει. Και μπορεί να ερμηνεύει σωστά ή μπορεί να ερμηνεύει λάθος. Αλλά ερμηνεύει επιστημονικά δεδομένα. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Τα επιστημονικά δεδομένα είναι τα δεδομένα της ανασκαφής. Δηλαδή, τι βρέθηκε, σε ποιο βάθος βρέθηκε, σε τι context βρέθηκε, σε τι κατάσταση βρέθηκε. Γι' αυτό, ας πούμε, εμείς λέμε, όλοι οι αρχαιολόγοι λέμε ότι ωραίες φωτογραφίες που είδα το λύσεις από το μνημείο, αλλά δεν είναι φωτογραφίες με βάση τις φωτογραφίες που εμείς αξιολογούμε ένα έβριμα. Οι φωτογραφίες της ανασκαφής που βοηθάνε στη χρονολόγηση, που σου θυμίζουν μετά στο τέλος, γιατί ξέρετε, μια ανασκαφή κρατάει πολύ. Στην αρχή μιας ανασκαφής μπορεί να σημειώσεις πράγματα στο ημερολόγιο και ερμηνείες που στην πορεία να δεις ότι ήταν τελείως λάθος. Ότι δεν είναι καμία σχέση με. Δηλαδή να στα ανατρέψουν τα δεδομένα. Γι' αυτό το λόγο οι επιστημονικές υποθέσεις που κάνουμε στη διάρκεια μιας ανασκαφής τις κρατάμε για τον εαυτό μας, συνεργαζόμαστε με τους συνεργάτες μας, όχι γιατί είμαστε κρυψίνοι, γιατί δεν θέλουμε να πούμε στον κόσμο, αλλά γιατί είναι μια διαδικασία που δεν σου βγάζει ένα τελικό συμπέρασμα. Το τελικό συμπέρασμα βγαίνει αφού έχεις όλα τα δεδομένα. Ναι, ρωτήσω το εξής όμως. Η κυρία Περιστέρη ισχυρίζεται, λέει, ας πούμε, σε μια τελευταία της ανακοίνωση που έχει βγάλει, που την κατηγορούν ότι συνέπραξε και αυτή στην πολιτική εκμετάλλευση, ότι ποιος θα εμπόδιζε ένα πρωθυπουργό που θέλει να επισκεφθεί τον τάφο, που ήθελε να επισκεφθεί το έβριμα. Και άρα ότι η κατηγορία απέναντί της είναι τελείως. Δεν έχει βάση, γιατί η ίδια δεν έχει καμία εξουσιοδότηση. Κανένας δεν θα εμπόδιζε ένα πρωθυπουργό που θέλει να πάει να δει ένα έβριμα. Κανένας. Αυτό όμως που δεν είναι ανεκτό. Είναι να γίνεται ανασκαφή υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου και μιας άτυπης εκπροσώπου. Και εκεί η αρχαιολόγος τι μπορούσε να κάνει, η ανασκαφέας. Η ανασκαφέας κάνει την ανασκαφή. Θα μπορούσε να παρέμβει δηλαδή και να ζητήσει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα, αυτό εννοείται. Ναι, θα μπορούσε. Παρά και ενάντια στη θέληση του Πρωθυπουργού τότε. Ε,
Δεν υπάρχει κάποιο τρόπο να σε αναγκάσουν να είναι εκεί κάθε μέρα οι Γενικοί Γραμματέα του Υπουργείου. Και ούτε υπήρχε κάποιο λόγο η κυρία Περιστέρη να ευχαριστεί τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, όχι γιατί μπορεί να μην βοήθησε. Προφανώς θα βοήθησε στο να πάρει χρήματα ένα καφέ, να συνεχιστεί ένα καφέ κλπ. Αλλά γιατί ταυτοχρόνως προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί το μνημείο προς όφελο μια συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση. Και αυτό ήταν το ουσιαστικό πρόβλημα με το οποίο είχαμε όλη διαφωνία. Υπάρχει και ένα ζήτημα, λένε διάφοροι, και φθόνου. Ότι δηλαδή μεταξύ των αρχαιολόγων υπάρχει ένα ζήτημα, ο καθένας προσπαθεί να μειώσει. Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα τα οποία μεγεθύνονται από τα ΜΜΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Έτσι, δηλαδή, τα ΜΜΕ τα λένε αυτά. Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πολλές επιστημονικές διαφωνίες στον χώρο των αρχαιολόγων, στον χώρο των φυσικών, στον χώρο των γιατρών. Απλά όταν ένα πράγμα γίνεται κεντρικό ζήτημα στα δελτία ειδήσεων, προφανώς παίρνει μυθικές διαστάσεις. Και μπορεί να παίρνει και προσωπικές διαστάσεις. Και μπαίνει και προσωπικές διαστάσεις, γιατί αυτό καταλαβαίνουν. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνει. Ο μέσος όρος της τηλεόρασης σήμερα αυτό καταλαβαίνει. Ότι αν έχεις μια άλλη επιστημονική ερμηνεία, το κάνεις γιατί ζηλεύεις, ας πούμε. Το οποίο δεν μπορεί να συμβεί, ας πούμε, στις φυσικές επιστήμες. Λέτε, επειδή δεν μπαίνουν στα μέσα. Λέω ότι επιστημονικές διαμάχες υπάρχουν άπειρες. Αυτές που βγαίνουν πάρα πολύ στην τηλεόραση είναι των σεισμολόγων και των αρχαιολόγων τώρα τελευταία. Αν και των αρχαιολόγων δεν ήταν πολύ συχνό. Δηλαδή, από πότε είχατε να ακούσετε? Από τον τάφο, από τα απορίσματα της κυρίας Σουβαλτζή τότε και από τον τάφο του Φιλίππου. Δεν είναι τόσο συχνό. Με τους σεισμολόγους ήταν πιο συχνό. Γιατί αυτά? Γιατί η αρχαιολογία και η σεισμολογία είναι κάτι που αφορά τη ζωή όλων, πώς το αισθάνονται τη ζωή τους, έτσι. Απ' τη μία, και απ' την άλλη πάλι, για κακή μας τύχη ολονών, υπάρχει μια διάχυτη λογική ότι υπάρχουν θέματα για τα οποία μπορεί να μιλήσει ο καθένας. Η αρχαιολογία και η ιστορία είναι δύο επιστήμες. Πρέπει να θεραπεύονται επιστημονικά. Δυστυχώς, υπάρχει μια λογική, όπως και για τη σεισμολογία επίσης, επειδή γίνεται σεισμός και όλοι είμαστε ξαφνικά αποφασίζουμε πού ήταν το επίκεντρο, αν θα γίνει, αν ήταν μετασεισμός ή όχι, γιατί θεωρούν όλοι ότι μπορούν να έχουν άποψη γι' αυτό. Το ίδιο συμβαίνει με την ιστορία και την αρχαιολογία, από τις θεωρίες τύπου Λιακόπουλου μέχρι τα βιβλία του Άδωνη Γεωργιάδη. Τα τελευταία πολλά χρόνια, δυστυχώς, υπάρχει μια παρα-ιστορία και μια παρα-αρχαιολογία, την οποία κακώς και εμείς οι αρχαιολόγοι δεν την έχουμε αντιπαλέψει αρκετά. Και βέβαια δεν είναι και εύκολο, γιατί όταν πάλι μπλέκεται με το πολιτικό, γιατί κοιτάξτε ότι από τέτοιες θεωρίες και λοιπά παρήτησαν ολόκληρα κόμματα που μπήκαν στο κοινοβούλιο, έτσι. Θα έπρεπε όλες αυτές τις θεωρίες περί κεντάβρων, κύλης γης και λοιπά, που βασίζονται σε παραερμηνίες αρχαιολογικών δεδομένων, θα έπρεπε κάπως να βάλουμε μια διαχωριστική γραμμή. Δυστυχώς στα ΜΜΕ αυτή η διαχωριστική γραμμή δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει διαχωριστική γραμμή μεταξύ της επιστήμης και της ερμηνείας των ονείρων, να το πω έτσι. Και γι' αυτό οποιαδήποτε ανασκαφή σήμερα μπορεί να εμπλακεί σε μια τέτοιου τύπου διαχείριση που δεν είναι ακριβώς επιστημονική. Αυτό ακριβώς με φέρνει στο ευρύτερο ζήτημα, φεύγοντας από το ζήτημα του Λόφου Καστά, της δημόσιας διαχείρισης των αρχαιολογικών ευρημάτων. Θα λοιπόν, αρχικά από το κράτος, το οποίο προσπαθεί να εντάξει τα αρχαιολογικά ευρήματα σε αυτό που ονομάζουμε μεγάλες εθνικές αφηγήσεις. Να σας θυμίσω ότι όποιο ευρήμα να βρεθεί στη Μακεδονία εντάσσεται στη λογική του ότι η Μακεδονία ήταν ελληνική από την αρχαιότητα έως σήμερα. Αυτό το πράγμα, πώς μπορεί ο αρχαιολόγος να αντιδράσει τη στιγμή που και ο ίδιος δέχεται τις εθνικές αφηγήσεις που είναι ιδεολόγημα, δεν είναι επιστημονική βάση? Καταρχάς να πω ότι δεν είναι ζήτημα δημόσιας χρήσης, είναι ζήτημα ιδεολογικής χρήσης της ιστορίας. Η ιδεολογική αυτό. Χρήση της ιστορίας δεν είναι αναγκαστικά μονοκρατική. Μπορεί να είναι και από άλλες ομάδες, έτσι. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα είναι ταυτοντική με έναν τρόπο η σχέση της αρχαιολογίας με την εθνική αφήγηση. Είναι ταυτοντική γιατί ήδη πριν από το 1821 η αφήγηση είναι ότι θέλουμε να γίνουμε έθνος αναφερόμενο στην ένδοξη ιστορία μας κλπ. Μάλιστα, ειδικά η ελληνική ιστορία είχε και μεγάλα κενά. Έτσι, το Βυζάντιο για ένα πολύ μεγάλο διάστημα δεν θεωρούταν καν μέρος της ελληνικής ιστορίας. Αργότερα φτιάχτηκε ένα αφήγημα που εμπερίχε και το Βυζάντιο. Και οι Μακεδόνες το ίδιο νομίζω. Ναι, δυστυχώς, επειδή είμαστε και το έθνος κράτος φτιάχτηκε σε κάποια χρόνια, όχι πολύ μακρινά, αν το δούμε σε ένα ιστορικό βάθος. Και η αρχαιολογία ήταν εξ αρχής μια κρατική επιστήμη και μια κρατική επιστήμη που είχε σαν σκοπό να αποδείξει ότι ναι, θα έπρεπε να είμαστε έθνος, θα έπρεπε να είμαστε κράτος, ή αργότερα είχε σκοπό να αποδείξει ότι είμαστε καλύτεροι από άλλους, ή αργότερα είχε σκοπό να εμπλακεί σε παιχνίδια γεωπολιτικά, γιατί το να μιλάμε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας με σημερινούς όρους και το να μιλάμε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας με όρους του 4ου αιώνα δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή, προφανώς. Δεν μπορεί ένας τάφος του 4ου αιώνα να σου υποδείξει πού πρέπει να είναι τα σύνορα σήμερα.
Γιατί τα έθνη κράτη είναι δημιουργήματα της νεωτερικότητας. Πολλοί δεν έχουν καμία σχέση με, δηλαδή τα σύνορα στην πορεία του χρόνου αλλάζουν. Δεν μπορείς τα σημερινά σύνορα να τα αναγάγεις. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ιδεολογικά όμως το αναγάγουν οι διάφοροι. Για πολιτικούς λόγους το αναγάγουν. Για πολιτικούς. Και εκεί έγκυται η εθνική χρήση της αρχαιολογίας. Η ιδεολογική χρήση της αρχαιολογίας, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ μεγαλύτερη από την εθνική. Γιατί η ιδεολογική χρήση της αρχαιολογίας, ας πούμε, είναι και η εικόνα του άσπρου μαρμάρου και του Αιγαίου, που δίνει μία εικόνα της Ελλάδας τουριστική. Η ιδεολογική χρήση είναι και αυτό στην πραγματικότητα, έτσι. Σωστό. Δεν θα απαλλαγούμε από την ιδεολογική χρήση της αρχαιολογίας, όπως και κάθε επιστήμη στην πραγματικότητα. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό να μην είναι καταστατικά κρατική δουλειά, δηλαδή σαν το δημόσιο και η δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία να επιτρέπει την ελευθερία του ερευνητή. Είναι πολύ βασικό αυτό. Να μην θεωρείται κάποιος αν θέλει να, επειδή διατύπωσε την τάδε υπόθεση, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο πρέπει να κάνουμε. Και είναι αρκετά και δύσκολο να γίνει αποδεκτό την ευκαιρία. Ναι, γιατί αλλά όταν είναι κάτι που το παλεύουμε πάντα. Αυτό είναι το θέμα. Είναι κάτι που το παλέψαμε και σε αυτή την περίπτωση. Γιατί και σε αυτή την περίπτωση την Βουκαστά, οποιοδήποτε διατύπωσε άλλη επιστημονική γνώμη που δεν είχε σχέση με τη χρονολογία. Ήταν ανθέληνα, γιατί δεν ήταν. Ήταν ανθέληνα, γιατί έτσι. Δηλαδή, Μέγας Αλέξανδρος, το δεύτερο που πρέπει να πετύχουμε είναι το να οι ίδιοι εμείς οι αρχαιολόγοι, όχι να απαλλαγούμε από τα ιδεολογικά μας φορτία. Δεν γίνεται να απαλλαγείς ίσα ίσα. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, και αυτή είναι η δικιά μου και η επιστημονική προσπάθεια, είναι προτιμότερο να αποδέχεσαι το ιδεολογικό φορτίο που φέρεις. Είναι προτιμότερο να κατανοείς ότι η εξέλιξη στην αρχαιολογία είναι ένα κομμάτι στις θεωρίες της αρχαιολογίας, είναι ένα κομμάτι στην εξέλιξη των ιδεών. Και ότι είναι άλλο η αρχαιολογία στην νεωτερικότητα, άλλο η αρχαιολογία στην μετα νεωτερικότητα που ζούμε σήμερα, άλλη αρχαιολογία μαζί με τον δομισμό, άλλη όταν αναπτύσσεται, ας πούμε, η θεωρία παιχνίων. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι στεγανό και έξω από όλα αυτά. Είναι καλύτερο να ζεις μέσα στη θεωρία των ιδεών της εποχής σου και να την αντιπαλεύεις, αλλά όλα αυτά έχουν μια βασική αρχή. Ξεκινάς από τα ευρήματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορέσουμε να αφήσουμε και κάτι στις επόμενες γενιές. Γιατί ξέρετε, θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν ξέρω πόσο ευρέως γνωστό είναι. Το νεκρομαντίο του Αχέροντα. Είναι ένα μνημείο που το γνωρίζουν όλοι, ότι υπάρχει στον Αχέροντα ένα νεκρομαντίο. Το είχε σκάψει ο Δάκαρης, ο Αείμνηστος κλπ. Πολύ καλός αρχαιολόγος και το καθεξής. Από τη λαχτάρα του να βρει εκεί το νεκρομαντίο του Αχέροντα, αυτό που έσκαψε ήταν ένα ελληνιστικό φρούριο. Το βάφτισε όμως και το ονομάτισε νεκρομαντίο. Και σε κάθε χώρο έβρισκε νεκρομαντίο. Σε μεταγενέ όμως. Η τεκμηρίωση της ανασκαφής ήταν σωστή. Δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα. Κάθε ανασκαφή είναι μια καταστροφή. Άρα, το νούμερο ένα πράγμα που κάνεις είναι τα δεδομένα τα ανασκαφικά όλα να υπάρχουν και να είναι σωστά για να μπορούν να τα βρουν επόμενοι μελετητές. Για να μπορέσουν και να τα επιβεβαιώσουν ή να τα αμφισβητήσουν. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, στην πορεία του χρόνου, βεβαίως και από νεότερες έρευνες και από τα δεδομένα εκείνα, βρήκαμε ότι είναι ένα ελληνιστικό φρούριο με καταπέλτες και τα σχετικά. Εάν πάτε σήμερα στο Μουσείο Ιωαννίνων, στην αίθουσα του Μουσείου Ιωαννίνων, ως σεβασμό και στην μνήμη του αρχαιολόγου που είχε αυτή την υπόθεση και που έκανε αυτή την ανασκαφή, αλλά και στη συλλογική μνήμη, γιατί το νεκρομαντίο του Αχέροντα έχει περάσει και στη συλλογική μνήμη της Υπήρου, έτσι, και των τουριστών που πάνε, υπάρχουν και δύο εκδοχές. Δηλαδή και ότι ο Δάκαρης το ερμήνευσε ως νεκρομαντίο και μια άλλη προθήκη σου δείχνει τι πραγματικά ήταν με βάση τη γνώση που έχουμε τώρα. Αυτό όμως πρέπει κάθε επιστήμονας να το αποδέχεται. Κάθε επιστήμονας πρέπει να γνωρίζει ότι οφείλει να αποδώσει τα επιστημονικά δεδομένα και την ερμηνεία του χωριστά, ούτως ώστε η ερμηνεία του να μπορεί να κριθεί και να ανατραπεί. Μακάρι να ανατραπεί στο μέλλον. Όπως όλες οι επιστημονικές θεωρίες. Όπως όλες τις ακριβώς. Μπορούν να ανατραπούν ανά πάση στιγμή. Δεν υπάρχουν. Αν υπάρχουν νέα δεδομένα. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε, και βέβαια θα μου πεις, είμαστε μια εποχή κρίσης, είναι ότι ο κόσμος ζητάει βεβαιότητες. Ζητάει να του πεις ποιος έμεινε εδώ, ποιος το χτίσε, για ποιο λόγο. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες στην αρχαιολογία. Υπάρχουν υποθέσεις που άλλες επιβεβαιώνονται, άλλες δεν επιβεβαιώνονται. Και αυτό είναι και η πραγματική της μαγεία. Δεν είναι οι βεβαιότητες. Η πραγματική της μαγεία είναι η σύνδεση, οι αβεβαιότητες και που βάζεις τα δεδομένα και προσπαθείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Η πραγματική της μαγεία είναι να μάθει ο επισκέπτης, αυτός ο επισκέπτης σε έναν αρχαιολογικό χώρο ή σε ένα μουσείο, να μάθει να βλέπει σαν τον αρχαιολόγο. Να βλέπει τα ευρήματα και να συνάγει από αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματική μαγεία. Δεν είναι η πραγματική μαγεία να πάω και να του πω: χντουπ, μια ιστορία, αυτό είναι και τελείωσε. Πάντως, ακριβώς επειδή λέμε όλα αυτά τα πράγματα,
Επειδή ακριβώς η αρχαιολογία, όπως και όλες οι ανθρωπιστικές επιστήμες, είναι πολύ συνδεδεμένες με ζητήματα ιδεολογίας και ταξικά ζητήματα, τελικά πόσο έγκυρα είναι τα πορίσματά της. Δηλαδή, ενώ στις φυσικές επιστήμες έχετε δίκιο αυτό που λέτε, ότι υπάρχουν και εκεί αμφισβητούνται πράγματα. Στις φυσικές επιστήμες δεν έχουν ανατραπεί πράγματα. Εντελώς ανατραπεί. Ο Νεύτωνας και διάφορα. Τι είναι η πρόοδος της επιστήμης, αν δεν είναι ανατροπές προηγούμενων πορισμάτων. Σωστό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ακριβώς επειδή εμπλέκονται ζητήματα ιδεολογικά και πολιτικά, άμεσα πολιτικά, αυτό. Κάνει αυτές τις επιστήμες πολύ πολύ ύποπτες διαχείρισης και από την πλευρά του κράτους, αλλά και από την πλευρά των ίδιων των επιστημόνων, των ίδιων των αρχαιολόγων, διότι και οι ίδιοι είναι εμποτισμένοι με αυτές τις ιδεολογίες, δεν είναι άσχετοι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πώς μπορεί δηλαδή ένας επιστήμονας να είναι επιστήμονας, ναι, και να μπορέσει να αποστασιοποιηθεί απέναντι και στις ίδιες του τις αυταπάτες είναι ή τις ιδεολογίες. Είναι διαφορετικό πράγμα. Η ιδεολογία του κάθε επιστήμονα, η οποία επιδρά στο έργο του, και αυτό είναι αναπόφευκτο και είναι καλύτερο να το ορίζεις από την αρχή παρά να λες ότι είσαι αντικειμενικός. Εντελώς δεν είσαι έξω από την κοινωνία που ζεις, δεν είσαι έξω από, από το επίπεδο των ιδεών. Έτσι. Στο οποίο συζητάς, δεν είσαι έξω, είσαι μέσα. Δηλαδή θα κριθεί το έργο σου, θα κριθεί το επιστημονικό σου έργο, θα κριθεί με βάση και την εποχή που το έκανες, έτσι. Με βάση αυτά που γνωρίζαμε, με βάση την πρόοδο των επιστημών, έτσι κρίνεται. Είναι ένα αυτό και είναι άλλο πράγμα να θέλεις να θέλεις συνειδητά να εκμεταλλευτείς κάτι. Αυτό γενικά οι αρχαιολόγοι στην Ελλάδα δεν το κάνουν. Και ακόμα και, ακόμα και η ιδεολογική διαχείριση από το κράτος, που είναι στενά συνδεδεμένο με την εθνική ιδεολογία και όντως υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, στην πραγματικότητα στην Ελλάδα έχουμε προχωρήσει αρκετά πολύ. Και δεν έχουμε φαινόμενα όπως είχαμε, ας πούμε, στο Ισραήλ. Γιατί δηλαδή, το χειρότερο παράδειγμα αρχαιολογίας. Ναι, όντως, είναι η Ισραηλινή αρχαιολογία, η οποία παίρνει, ας πούμε, τις βιβλικές αφηγήσεις. Ακριβώς, προσπαθεί να το ταυτίσει. Με τη βίβλο και τις αφηγήσεις της μυθολογίας βίβλου. Το ίδιο συμβαίνει συνέβαινε επί πάρα πολλά χρόνια και συμβαίνει ακόμα στα Βαλκάνια. Α, ναι. Έτσι, υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Και τα Σκόπια επίσης. Το ίδιο, φαντάζομαι. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει μια. Εκεί που υπάρχουν κρίσεις και προβλήματα και αυτά, υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Και μάλιστα αυτό, ειδικά στα Βαλκάνια, αυτό γίνεται ρήμη των αρχαιολόγων. Mm-hmm. Δεν είναι οι ίδιοι αρχαιολόγοι που το κάνουν. Οι αρχαιολόγοι παράγουν το έβριμα και μάλιστα είναι και αρκετά προσεκτικοί, ακριβώς γιατί έχουν υποφέρει από αυτό. Και μετά έρχεται μια τοπική κοινωνία και βαφτίζει τον τάφο του Τάδε που ζούσε εδώ, Ορφέας και. Όλα αυτά τα σχετικά. Όπως μια αναφέρεται για την Ισραηλινή αρχαιολογία, είναι περίφημη, βρίσκουν ένα οίκημα τάδε, το ονομάζουν το παλάτι του Δαβίδ. Ναι, εντάξει. Και στην Ελλάδα την είχαμε τη συνήθεια με τα παλάτια, τώρα έχει σταματήσει να σας πω κάτι. Α, ναι. Η πραγματική αλήθεια είναι όμως ότι αυτοί που κάνουν επιστήμη με άλλο τρόπο και δεν το κάνουν, δεν λένε το παλάτι του τάδε, απλά δεν ακούγονται τόσο πολύ. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα στην Ελλάδα. Πάρα πολύ, ειδικά στα προϊστορικά, πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή, έχει βρεθεί ανακτορικό συγκρότημα στη Λακωνία, στον Άγιο Βασίλειο. Είναι εξαιρετικά πολύ καλή ανασκαφή και εξαιρετικό ανακτορικό συγκρότημα. Κανονικά, θα μπορούσε κάποιος να πει το παλάτι του Μενελάου και της Ελένης. Από όπου απήγαγαν την Ελένη. Αν το έλεγε αυτό ο αρχαιολόγος, δεν θα γινότανε πρωτοσέλιδο παντού. Χαμός, ναι. Λοιπόν, πειράζει που κάνει σοβαρά τη δουλειά της και δεν θέλει να ψεύτικη δημοσιότητα. Αντίστοιχα, έχει βρεθεί ανακτορικό συγκρότημα, μικυναϊκό συγκρότημα μάλλον, στην Κεφαλονιά. Το οποίο θα μπορούσε να πεις ότι να ειδού το ανάκτορο του Οδυσσέα. Ο αρχαιολόγος που το σκάφει όμως, απλά θέλει να κάνει τη δουλειά του και όταν τελειώσει την ανασκαφή και έχει δεδομένα, να μπορέσει να το ανακοινώσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι βεβαίως όταν το ανακοινώσει, έχει κάθε δικαίωμα να πει ότι πιθανόν να ζητίζεται με την ομηρική αφήγηση κλπ. Αλλά δεν θα το βαφτίσει το παλάτι του. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να τα συνδέσει με τις πηγές, με τη μυθολογία, με όλα αυτά. Αλλά πρέπει να εξηγείς και στον κόσμο ότι. Όταν λέμε το παλάτι του Οδυσσέα, που είναι έπος και αφήγηση του Ομήρου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε ένα παλάτι που να έχει και το κρεβάτι της Πινελόπης μέσα και να έχει και τον αργαλιό με τους μνηστήρες. Δηλαδή, αυτό ισχύει. Δηλαδή, και το, καλύτερα να του εξηγήσεις το διγενή Ακρίτα και πόση σχέση έχει με την πραγματικότητα και να καταλάβει και τον Οδυσσέα, παρά να του δώσεις έτοιμη τροφή, πάρε και να. Πάρε και την κρεβατοκάμαρα του Οδυσσέα και της Πινελόπης και πάρε και το σπιτάκι του Άργου, ας πούμε, του σκύλου. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, έχει διαφορά. Απλά αυτού του τύπου την αρχαιολογία δεν την αγαπάνε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στις σελίδες του πολιτιστικού ρεπορτάζ όμως θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ξέρετε, για αυτά. Επειδή ακριβώς αναφερθήκαμε πολλές φορές στα ΜΜΕ και πράγματι πώς εκμεταλλεύονται, νομίζω ότι έχετε και άλλο ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με την τουριστική βιομηχανία. Διότι εδώ τα λεφτά είναι πολλά. Ναι. Και αφορούν και το κράτος.
Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούνε «Α, βρήκαμε και το σπιτάκι του σκύλου του Οδυσσέα» ναι. και άρα να πάνε εκατομμύρια ή «Βρήκαμε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Λόφο Καστά», λέμε, δεν το λέει κανένας, ναι, λέμε. Δεν το λέει κανείς, φτυχώς. Το οποίο θα έφερνε πολύ λεφτά και στην τοπική κοινωνία και στο ελληνικό κράτος και άρα έχετε ένα μεγάλο πρόβλημα με την ρωσική βιομηχανία που είναι πολλά τα λεφτά. Σε αυτό το πράγμα νομίζω το έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολύ καλά. Mm. Δηλαδή, σε αυτό εγώ μπορώ να είμαι περήφανη για την αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί ο τρόπος που αναδεικνύουμε τα μνημεία, ο τρόπος που τα καινούργια μουσεία που έχουν φτιαχτεί, τα περισσότερα τουλάχιστον, οι συνεχείς εκδηλώσεις μέσα στα μουσεία, ακόμα και εκθέσεις μοντέρνας τέχνης μέσα στους Δελφούς που γίνανε ή μέσα σε μουσεία που γίνονται, άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου κλπ. Οι πολιτιστικές διαδρομές που έχουμε φτιάξει σαν αρχαιολογική υπηρεσία. Όλα αυτά έχουν γίνει με επιστημονικά ορθό τρόπο στην πλειονότητα των περιπτώσεων και μάλιστα είμαστε και πρότυπο για όλη την Ευρώπη. Γιατί δεν το κάναμε Disneyland. Δεν χτίσαμε Τσινετσιτά για να προσελκύσουμε τουρίστες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το υπερασπιζόμαστε και έχει όντως αποδώσει. Έχει όντως αποδώσει. Θα σας πω το δικό μου το παράδειγμα. Μπλέτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να είναι το σπιτάκι του σκύλου. Ωραία. Εγώ το καλοκαίρι έχω την ανασκαφή μου στην κοιλάδα Αργολίδας. Ωραία. Έχουμε βρει έναν μαζί με την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, σε φορέα αναλύων αρχαιοτήτων. Έχουμε βρει έναν βυθισμένο προϊστορικό οικισμό. Πρώτο ελλαδικό τη 3η χιλιετία π.Χ. Λοιπόν, είναι βυθισμένο από το 1 στα 3 μέτρα. Σε μια παραλία δίπλα στο σπήλαιο Φράνκτη, σε μια παραλία που έχει και ανθρώπου που κάνουν τον μπάνιο του. Ωραία. Τι κάναμε λοιπόν. Δεν είπαμε ούτε το σπιτάκι του Άργου, ούτε το παλάτι της Πινελόπης, τίποτα. Είπαμε, υπάρχει ένας βυθισμένος προϊστορικός οικισμός, τον οποίο μπορούμε να τον δείξουμε στους ανθρώπους και να μάθουν να βλέπουν όπως βλέπουμε εμείς, οι αρχαιολόγοι. Καλέσαμε λοιπόν τον κόσμο στο πέρας της ερευνητικής περίοδου και κάναμε τρεις ξεναγήσεις με εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε παιδιά και τρεις σε μεγάλους, με μάσκα και βαταρχοπέδιλα. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει σχεδόν πουθενά σε καινούργια ανασκαφή. Ούτε αυτό προσήλκυσε πολύ περισσότερο κόσμο και ήταν πολύ πιο ωραία βιωματική εμπειρία και τους πλούτησε πολύ περισσότερο με πραγματική γνώση από ότι να βάζαμε μια ταμπέλα απ' έξω και να λέγαμε εδώ ζούσε ο κύκλοπας. Ασχολείστε με τα συνδικαλιστικά των αρχαιολόγων και είστε μέλος και του ΔΟΥΣΟΥ, του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύατε, πώς πιστεύατε ότι θα μπορούσε να ήταν μια άλλη κρατική παρέμβαση, μια άλλη κρατική λειτουργία, η οποία θα βοηθούσε το έργο των αρχαιολόγων. Καλά, για να βοηθεί το έργο των αρχαιολόγων, αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι επιστημονική ελευθερία και χρηματοδότηση. Η οποία φαντάζομαι ότι τώρα με την εποχή των μνημονίων πρέπει να είναι. Είναι τραγικό το πρόβλημα. Τραγικό, πραγματικά. Δηλαδή, αυτό χρειαζόμαστε πιο πολύ. Εμείς έχουμε βάλει στην αρχαιολογική υπηρεσία, ακόμα και τα χρόνια των παχιών Αγελάδων. Στην αρχαιολογική υπηρεσία δουλεύουμε με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Τα έργα είναι έργα έντασης εργασίας, δεν είναι δηλαδή, έργα έντασης κεφαλαίου. Τουριστικά συνεισφέρουν τόσο πολύ όλο αυτό. Παρόλα αυτά δίνουν. Δεν τουριστικά. Δίνουν δουλειά σε κόσμο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι τα όχι, έργα. Όχι, το είπα απλώς ότι φέρνουν λεφτά στη χώρα. Όχι, αλλά έχει σημασία αυτό. Για παράδειγμα, τα έργα του ΕΣΠΑ, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, επειδή είναι έργα έντασης εργασίας και όχι κεφαλαίου, δηλαδή το 60% της χρηματοδότησης πηγαίνει σε προσωπικό. Σωστά. Για φανταστείτε λοιπόν ότι εμείς είχαμε έργο στο Αγαθονήσι, στους φούρνους. Στην Δοξιπάρα, στον Εύρο. Δηλαδή υπήρχαν χωριά, υπήρχαν νησιά μικρά, τα οποία ζούσαν, δηλαδή δούλευε κόσμος, ας πούμε, από το έργο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Και μετά αυτό βέβαια μπορούσε να αποδοθεί και στους τουρίστες και το κατάλαβα. Αλλά δεν είναι το νούμερο ένα τουρίστες. Για εσάς όχι, εννοώ για το κράτος, καταλάβατε τι. Όχι, εννοώ και για τα έργα, για δουλειά που δίνουμε. Δεν είναι το νούμερο ένα μόνο οι τουρίστες. Δεν είναι και το ίδιο το έργο. Και αυτό γινόταν και με πολύ προσωπικό κόπο των ίδιων των αρχαιολόγων, γιατί τα έργα μας τα κάνουμε με αυτεπιστασία και όχι με εργολαβίες. Δεν αναθέτουμε σε εργολάβους. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα που τα δικά μας έργα γίνονταν γρηγορότερα, ήταν πιο καλά. Πήγαινε περισσότερο χρήμα σε προσωπικό και καθόλου σε τσιμέντα και τέτοια πράγματα, καλά αντικειμενικά αυτό. Και είχαν βραβευτεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλπ. Και παρόλα αυτά το δημόσιο πηγαίνει τα τελευταία χρόνια συνέχεια προς εργολαβίες. Οι οποίες εργολαβίες είναι άλλος τρόπος. Και όταν δεν έχουμε και προσωπικό, δεν είναι εύκολο να τα κάνεις με αυτεπιστασία, αλλά να τα κάνει η ίδια υπηρεσία, γιατί αυτό σημαίνει πάρα πολύ φόρτο εργασίας. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι λίγη ελευθερία, λίγη ενθάρρυνση, δηλαδή να ξέρεις ότι. Δεν θα βρεις πάρα πολλά εμπόδια μπροστά σου όταν θες να κάνεις μια συνεργασία που θα ανοίξει ορίζοντες σε ένα μουσείο ή σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Και κυρίως χρηματοδότηση. Αυτό. Χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα από αυτό. Ειδικά στις ανασκαφές, τις συστηματικές ανασκαφές,
Τα τελευταία χρόνια δεν δίνονται καθόλου χρήματα. Καθόλου. Φέτος το καλοκαίρι υπήρχε τουλάχιστον ηθική συμπαράσταση. Δεν υπήρχε όμως χρηματοδότηση. Ηθική συμπαράσταση. Ηθική συμπαράσταση με την έννοια ότι το Υπουργείο ενθάρρυνε, έβγαλε δελτία τύπου, επισκέφθηκε η Γενική Γραμματέα σε κάποιους χώρους και με αυτόν τον τρόπο τίμησε τους ανασκαφείς. Υπήρχε μια ηθική επιβράβευση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η χρηματοδότηση είναι όλη από ξένες αρχαιολογικές σχολές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα σοβαρό. Ειδικά όταν παράγεται τόσος πλούτος. Ναι. Τόσος πλούτος επιστημονικής γνώσης και ειδικά όταν η χώρα μας στο κομμάτι της αρχαιολογικής έρευνας είναι πρωτοπόρα σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το εντοπίσουμε και να το συζητήσουμε. Παράγεται αρχαιολογική γνώση πρωτότυπη. Και δεν παράγεται μόνο αρχαιολογική με την έννοια της ανασκαφής, παράγεται και μουσιολογική έρευνα και πρακτική πρωτότυπη και εκπαιδευτικά προγράμματα πρωτότυπα και τρόποι αναστήλωσης πρωτότυπη, ακόμα και τρόποι αρχαιολογικής φωτογραφίας που είναι πιο μπροστά. Αυτά όλα θα έπρεπε κανονικά και να τα ενθαρρύνει το κράτος και να τα κάνει κομμάτι της εκπαιδευτικής του πολιτικής, κομμάτι της τουριστικής του πολιτικής με έναν τρόπο. Θα μπορούσαν να γίνουν τέτοια πράγματα. Εγώ θα προτιμούσα να προσελκύουμε, ας πούμε, φοιτητές αρχαιολογίας ή άλλων επιστημών και φοιτητές φωτογράφους, για παράδειγμα. Και να έχουμε οργανωμένα σεμινάρια στους λειψούς. Γιατί θέλεις να τονώσεις, υποτίθεται, και τη ζωή σε κάποια νησιά. Ήδη το κάνουν, τα κάποια πανεπιστήμια το κάνουν και από μόνα τους. Κάνουν σεμινάρια τέτοια, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ας πούμε, σε χωριά πάνω. Τέτοια πράγματα και ιδέες υπάρχουν και το προσωπικό υπάρχει. Αρκεί να φύγουμε από την πεπατημένη που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση μου στέλνει το τάδε πρόγραμμα, από το τάδε πρόγραμμα χρηματοδοτεί μόνο αυτά, και άρα κόβω και ράβω με βάση αυτά, και να πάμε σε ένα πραγματικό σχεδιασμό με βάση το τι πραγματικά έχουμε και τι μπορούμε να έχουμε και τι μπορούμε να δώσουμε. Δέσποινα Κουτσούμπα, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μου έδωσες. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά που μου έδωσες να μιλάω μαζί σου.